Χαίρετε στη σειρά μας για τους αστερισμούς. Σήμερα και την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για δύο αστερισμούς που έχουν όνομα πτηνών. Σήμερα για την περιστερά, την άλλη φορά για τον Κόρακα. Η περιστερά, λατινικά κολούμπα, στη τομογραφία L, είναι ένας μάλλον άσημος αστερισμός που επισημοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1679 από τον Ρόιερ. Αλλά είχε νωρίτερα καταγραφεί και στο έργο του Μπάγερ, στην ίδια θέση, με ένα προσδιορισμό Ρεσεντιορίμπους Κολούμπα, Συνορεύει του αστερισμού Λαγό, Γλυφείο, Οκρύβα, Πρίμνα και Μεγάλο Κίωνα. Είναι ορατό σε γεωγραφικά πλάτια από 46 μοίρες βόρεια μέχρι 90 νότια. Στη χώρα μα είναι εμφανή κάποιε φορέ, είναι αμφιφανή δηλαδή. Είναι ολόκληρο ορατό στα χειμωνιάτικα βράδια, παρόλο που το μεγαλύτερο κομμάτι είναι στο νότιο ημισφαίριο τη Ιουράνια Σφαίρα. Έκταση μόλις 270 τετραγωνικέ μύρε και είναι γύρω στη θέση 54 μεταξύ των 88 επισήμων αστερισμών. Λίγα ιστορικά στοιχεία, όσα μπορούμε να βρούμε γι' αυτόν. Από του πρώτου που σημείωσαν τον αστερισμό στου χάρτε του ήταν ο Ολλανδός κοσμογράφο και αστρονόμο του 16ου αιώνα, ο Πέτρου Πλάντσιου. Όμω, μια αρχαία σχετική αναφορά φαίνεται πω υπάρχει στον Παιδαγωγό, ένα θρησκευτικό έργο του εκκλησιαστικού πατέρα Κλίμη Αλεξανδρία. Ακόμα πάντω και μετά τον Μπάγκερ, διάφοροι αστρονόμοι, όπω ο Jacob Μπάρτ, ο Τίχωνα, ο Εβέλιο και ο Φλάντσμιντ, δεν αναγνωρίζουν την περιστερά το πλήρε όνομα του αστερισμού ήταν αρχικώ Κολούμπα Νόε ή Κολούμπα Νόαχη, δηλαδή το περιστέρι του Νόε. Αυτό που είχε στείλει ο, μετά τον κατακλυσμό Νόε να πετάξει έξω και επέστρεψε. Άλλοι, πάντω, αστρονόμοι συσχέθηκαν τον αστερισμό με το περιστέρι που χρησιμοποίησαν οι αργοναύτε όταν πέρασαν από τι συμπληγάδε πέτρε. Ο αστερισμός δημιουργήθηκε με την αποκοπή, τεχνητή αποκοπή δηλαδή, ενό τμήματο του μεγάλου κοινό εκείνης δηλαδή της ουράνιας σφαίρας, της ουράνιας περιοχής, που οι Άραβες ονόμαζαν από, τα παλιά του χρόνια Μουλιφάιν. Ποιοι είναι οι αστέρες όμως του αστερισμού κυριότερα. Έχει μόνο 68 ορατούς αστέρες με μεγέθη μικρότερο ίσο του 6,5. Ο μεγάλος αστρονόμος Έντμουντ Χάλεϊ, αυτός που ανακάλυψε και το γνωστό κομίτι, το οποίο είδε μόνο 10 αστέρες ορατούς με γυμνομάτι. Φωτεινότερος είναι ο α Περιστεράς με φαινόμενο μέγεθος 2,64. Έχει το ιδιαίτερο όνομα FACT, που σημαίνει δακτυλίδι περιστεριού αυτό σαν ονομασία. Απέχει από τη γη περίπου στα 270 έτη φωτό. Ο Β περιστερά έχει το ιδιαίτερο όνομα Ουέσν, με φαινόμενο μέγεθο 3,1 και απέχει 86 έτη φωτό από τη γη. Ο Τρίτο με φαινόμενο μέγεθο 4,36 και ο Δέλτα που είναι ένα λαμπρό κίτρινο γίγαντα έχει φαινόμενο μέγεθο 3,85. Τέλο, άλλη γνωστή αστέρε είναι ο Ε, Περιστεράς, που έχουν αντιστοίχω φαινόμενα μεγέθη 3,87, 3,96 και 4,34. Άλλαξε ο σημείο το θα λέγαμε του βαθέω ουρανού στον αστερισμό. Μέσα στα όρια του αστερισμού τη αριστερά διακρίνεται ένα ενδιαφέρον σφαιρικό μήνο, το NGC 1851, το λεγόμενο Dunlop 508, που έχει φαινόμενη διάμετρο 11 περίπου μοίρε και φαινόμενο μέγεθο 7,3, δηλαδή. Είναι ορατό μόνο με πολύ ισχυρά κιάλια. Εντό του μήνου υπάρχει μια περικλείεται, δηλαδή μια πηγή ακτίνων Χ. Στο δυτικό μέρο ακόμα του αστερισμού διακρίνεται μόνο με τηλεσκόπιο ο γαλαξία NGC 1808 με φαινόμενο μέγεθο 9,9, ο οποίο είναι ένα αραβδοτό πυροειδής τύπου Σίφερτ, όπω ονομάζεται, και υπολογίζει ότι απέχει από τη γη περίπου 40 εκατομμύρια έτη φωτό. Αυτά και για το μικρό αστερισμό τη Περιστεράς. Χαίρετε.